Αυτή είναι η Ιλώνα Οσιαντόφσκαγια από την Λευκορωσία, στο πρόγραμμά της, στο Στεφάνι. Είναι η τελευταία αθλήτρια που θα αγωνιστεί στο Στεφάνι. Μετά θα ακολουθήσει ένα ημίωρο διάλειμμα και θα συνεχιστούν οι αγώνες λίγο αργότερα, όπου εκεί οι αθλήτριες του ομαδικού θα αγωνιστούν στον τελικό στα τρία σχοινάκια και τις δύο μπάλες και οι αθλήτριες του ατομικού στους τελικούς με την μπάλα και τις κορίνες. Στους τελικούς με την μπάλα και τις κορίνες, εκτός από την Μορφούλα Ντόνα που θα έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και την Έλληνα Ανδριόλα, την μεγάλη έκπληξη, την ευχάριστη έκπληξη των αγώνων. Προκρίθηκε σε δύο τελικούς οργάνων και χθες πήρε την 7η θέση. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της η Ιλώνα Οσιαντόφσκαγια από την Λευκορωσία. Αυτή ήταν η τελευταία αθλήτρια που αγωνίστηκε στο σχοινάκι, στο Στεφάνι. Στο σημείο αυτό εμείς θα πρέπει να διακόψουμε για να παρακολουθήσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΤΕΝΑ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας από την Καλαμάτα για να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των τελικών των οργάνων τόσο στο ομαδικό όσο και στο ατομικό.